Στο Iceman, ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Άριελ Βρόμεν διηγείται την πραγματική ιστορία του Ρίτσαρντ Κουκλίνσκι, ενός εκτελεστή της μαφίας, ο οποίος σκοτώνει επί πολλά χρόνια στόχους που του έχουν δοθεί, ενώ παράλληλα ζει μια φυσιολογική ζωή με την οικογένειά του στην Ήπεθρο, χωρίς αυτή να γνωρίζει τίποτα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Iceman, ο Μάικλ Σάνον, ο οποίος ερμηνεύει αυτόν τον άνθρωπο με τις δύο ζωές. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν στον Ρίτσαρντ Κουκλίνσκι, τον τύπο που υποδίωμαι στην ταινία, είναι ότι μπόρεσε να είναι εκτελεστής και παράλληλα να το κρατάει μυστικό από την οικογένειά του. Προφανώς και δεν ήξεραν τι έκανε για να βγάλει τα προς το ζήν. Ένας ακόμη λόγος που θεώρησα ότι ήταν ένας ενδιαφέρον ρόλος είναι ότι παρότι έκανε ό,τι έκανε, είχε αισθήματα υπό την έννοια ότι ήθελε να έχει οικογένεια και σπίτι. Βρήκα τη διχοτόμηση ανάμεσα στις δύο αυτές ζωές πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Κουκλίνσκι καταδικάστηκε το 1986 ότι δολοφόνησε 100 ανθρώπους για το χατήρι διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης. Ο πρωταγωνιστής εξεπλάγει όταν ανακάλυψε ότι πολλοί από τους θεατές ένιωθαν συμπάθεια για τον χαρακτήρα που ερμήνευε. Νομίζω ότι ήταν πολύ δυστυχισμένο στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Δεν νομίζω ότι του άρεσε ιδιαίτερα αυτό που έκανε. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η Winona Ryder στο ρόλο της ανυποψίαστης γυναίκας του εκτελεστή και ο Ray Liotta στο ρόλο του μαφιόζου αρχηγού. Το Iceman βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Ιουλίου. Tell him to come down and stop me.